Μεγάλη ανησυχία προκαλούν στους καταναλωτές οι αυξήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πλέον καθημερινές. Η Eurostat ανακοίνωσε πως ο πληθωρισμός στην Ευρώπη το τρίτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά 3,7%. Κάτι που σημαίνει ότι αυτές οι αυξήσεις δεν μπόρεσαν να τις απορροφήσουν οι επιχειρήσεις. Τα πάντα. Πλην του καφέ που είμαστε αναμονή, όλα τα υπόλοιπα έχουμε αναγκαστεί και έχουμε ανεβάσει τιμές. Σε όλα. Πόσο? Προσπαθούμε όσο δυνατόν λιγότερο. Γιατί στηρίζουμε τον κόσμο που έρχεται και μας στηρίζει και αυτούς με τη σειρά του. Μέσα σε ένα μήνα οι ταμπέλες με τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων άλλαξαν αρκετές φορές. Η αμόλυβδη ανατιμήθηκε σε ένα μήνα κατά 3,6%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανε στις 5%. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κανένα μέτρο από την κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος που γίνει στα νοικοκυριά θα εξατμιστεί μέσω της αύξησης των αγαθών στο καλάθι της νοικοκυράς. Και τώρα το πετρέλαιο από τη στιγμή που ξεκίνησε από τις 15 του μηνός, όπως όλα τα καύσιμα, καθημερινά έχουμε και στο πετρέλαιο θέρμα της αύξησης. Καθημερινά. Μικρή, αλλά καθημερινή. Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλάζουν καθημερινά. Μέσα σε μια μέρα, ο χοιρινός λαιμός αυξήθηκε κατά 24% το κιλό, τα πορτοκάλια κατά 19%, το κατεψυγμένο ψάρι 6,5% και οι φρυγανιές 8,1%. Κάθε μέρα και στο σούπερ μάρκετ που πάμε λόγω των παιδιών κιόλας, κάθε μέρα διαφορετικά τα μπελάκια. 10 λεπτά πάνω, 30 λεπτά πάνω. Ανάλογα. Βγαίνουν αυτά τα χρήματα από το μισθό? Με τίποτα. Ίσα-ίσα, για να μην πω με το ζόρι, λέμε ίσα-ίσα. Γιατί δόξα τω Θεώ δουλεύουμε. Καταναλωτές και επιχειρηματίες ετοιμάζονται για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, μιας και οι διεθνείς τιμές πρώτων υλών και καυσίμων συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.